Γεια σας παιδιά, Θεκτικ εδώ. Σήμερα θα εγώ με τη σειρά μου να σας εξηγήσω το τελευταίο live stream που έγινε μέσω TikTok, γιατί ήταν ο τίτλος το τελευταίο live stream. Δεν θα τα πω όλοι λόγω, θα κάνω το βίντεο που είπε πολύ καμέρα, αλλά απλώς να σας εξηγήσω και εγώ με τη σειρά μου το τι γίνεται. Απευθύνομαι σε Κυπρέους και Ελλήνες. Όπως ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε στο TikTok, οπότε έκανα live φυσικά, είχα ένα θέμα πάντα με το lag. Αν προσέξατε πιο παλιά μου βίντεο, είχα στείλει και κάποια email, γιατί είχα συνέχεια lag, κάθε λίγο έκανε μου freeze το πρόγραμμα, δεν μπορούσα να το χειριστώ, έστειλα τους διάφορα email για να μου δώσουν ένα stream key, που δυστυχώς στην Κύπρο δεν αναγνωρίζεται για κανέναν λόγο. Και έτσι έπρεπε να πάρω μια απόφαση πολλά σοβαρή, τουλάχιστον για μένα, το αν θα σταματούσα τα lives μέσα στο TikTok. Στην αρχή ναι, το είδα χαβαλέ, όμορφα και ωραία. Έμπαινε κάθε ένας που δεν τον ήξερα και γνωριζόμαστε κάτι που για μένα το TikTok έκαμε καλό. Το ότι απερτίζα παραπάνω, δεν θα το πω κοινό, δεν θα το πω fans, να το πω παραπάνω παρέα. Για μένα τούτη η σωστή λέξη. Γιατί όπως είπατε στο πιο παλιό βίντεο, ένας να βλέπει ή 10 για μένα το ίδιο είναι. Ισχύει. Που με ρωτούσατε διάφορα είμαι στο TikTok. Είσαι σκεπτικός, κάτι έχεις, δεν είσαι καλά. Τι σκέφτεσαι, είτε σειρά μου να σας πω. Παιδές, σταματάω τα lives που το τίχνω. Γιατί τα προβλήματα που σας ανέφερα πριν, περί lag και ξέρω εγώ, και έτσι θα πάμε σε μια καινούργια πλατφόρμα, όπου είναι το Twitch. Εδώ, κάπου εδώ θα το δείτε. Εννοείται ότι θα έχω και το YouTube και το Twitch ταυτόχρονα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι δύο διαφορετικές πλατφόρμες. Η μία είναι καθαρά για stream, η άλλη είναι για creators, για videos. Θα αρχίσουμε δυναμικά lives στο Twitch, γι' αυτό θα έχω link κάτω στον bio μου να με υποστηρίξετε αν θέλετε, ή όσοι με υποστηρίζατε στο TikTok μπορείτε να θέλετε για από εκεί, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι θα βλέπετε καλύτερη ποιότητα, όλα σε πιο μεγάλη οθόνη, κάτι που κάποιος δεν να του αρέσει να βλέπει landscape παρά portrait. Με τούτον το καινούργιο το βήμα που κάνω, θεωρείται ότι πάω για πιο επαγγελματικό σκόπο. Γιατί ναι, το TikTok είχε κάποια πράγματα που προσφέρει, αλλά όχι όσο νόμιζα. Και έτσι είπα και εγώ σαν gamer, streamer τέλος πάντων, να πάω ένα level πιο πάνω. Άρα να ξεκινήσω κάπου που όντως μπορεί να μου προσφέρει κάτι στο μέλλον. Είμαι 30 χρονών, θέλω να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Και έτσι θα ξεκινήσουμε την πλατφόρμα που σας αναφέρα πριν. Εννοείται ότι δεν θα μείνουμε σε δύο παιχνίδια, π.χ. Call of Duty ή Assetto Corsa. Θα παίξουμε διάφορα παιχνίδια. Δεν θα παίζω τα πιο viral παιχνίδια, τα πιο top 10 ας πούμε, αλλά σίγουρα να παίξουμε παιχνίδια. Να παίξουμε παιχνίδια που να έχουν περιπέτεια, δηλαδή μπορεί να γίνουν και 3-4 βίντεο ώσπου να τελειώσει και το παιχνίδι, όπου φυσικά θα υπάρχουν και live streams, όπου θα ανεβαίνουν και στο YouTube σαν gameplay. Κάτι που προτιμώ να ξέρω ότι να έχω να κάνω edit, να δουλεύω σκληρά για ένα παιχνίδι που παίζω, γιατί πλέον η αλήθεια λέγεται τραβώ προς τον gaming. Όσο για τα streams όμως, το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ σίγουρα είναι ότι το content σαν SickTech, σαν Χρήστος τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει. Τούτος είμαι. Έτσι με μάθατε, έτσι θα είμαι. Αν θεωρείτε κάποιοι ότι είμαι τοξικός επειδή βρίζω, πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Βρίζουμε, αν δεν είμαι εγώ, η ομάδα μου τέλος πάντων, βρίζουμε γιατί βγάλουμε αποθυμένα. Δεν το κάνουμε ούτε που κρατσία, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι ας πούμε. Τυχαίνει να είναι το παιχνίδι έτσι που είσαι σε ένταση. Εν και ο άλλος άμα μας εξετοιμάζει να του κρατούμε μούτρα ως πάντων ξανά είπαμε μέσα στο παιχνίδι. Να τον εξετοιμάζουμε ή θα μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα και πάει λέγοντας. Καμία σχέση. Τότε πάτε σε αυκάτε πόνους σας. Είμαστε μια παρέα που προσπαθούμε να δώσουμε μια πλάκα. Δεν είμαστε καμιά περσόνα. Δεν παίζουμε τις περσόνες ότι εγώ είμαι ο τάδε, ο άλλος είναι ο τάδε και πάει λέγοντας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Και πιστεύω που τον αγάπησε ο κόσμο. Γι' αυτό, αν θέλετε να υποστηρίξετε, σας είπα. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή και τα λέμε στην επόμενη, ας το πούμε, ενημέρωση. Γεια σας.